Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Νεκρή έπεσε τα ξημερώματα τη Κυριακή μια 33χρονη γυναίκα στη Νέα Λικαρνασό από το χέρι του ίδιου τη του συζύγου, με τον οποίο είχε αποκτήσει ένα τετράχρονο παιδάκι. Το περιστατικό σημειώθηκε στο σπίτι τη οικογένεια όταν ο 54χρονο άντρα, υδραυλικό στο επάγγελμα, πυροβόλησε και σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα την 33χρονη σύζυγό του. Οι περιγραφέ των γειτόνων συγκλονίζουν. Η παθολογική ζήλια που ήταν η αιτία παρατεταμένων καυγάδων μεταξύ του ζευγαριού φαίνεται να είναι αυτή που όπλησε το χέρι του 54χρονου υδραυλικού, ο οποίο στι 3 τα ξημερώματα χθε Κυριακή σκότωσε τη σύζυγό του, πυροβολώντα δύο φορέ με κυνηγετική καραμπίνα δίπλα στο τετράχρονο παιδί του. Ακούσαμε το, το ενα ένα-δύο χτυπήματα. Ακούσαμε, απλά δεν ξέραμε ακριβώ τι ήταν. Γύρω στι τρει αξιμερώματα, τρει παρά. Το τετράχρονο αγοράκι τη οικογένεια βρισκόταν ξαπλωμένο σε ένα καναπέ, λίγα μέτρα μακριά από το σημείο που έπεφτε νεκρή μητέρα του, με τραύματα στον θώρακα και την Κυλίακή χώρα. Η αδερφή του μένει από πάνω και τη φώναξε, φώνα λέει αυτό, κατέβα να πάρει το μωρό γιατί σκότσα τη γυναίκα μου. Το ζευγάρι λίγο πριν το έγκλημα φαίνεται να διασκέδαζε με φίλου σε κατάστημα τη Νέα Αλικαρνασού, χωρί τίποτα να προαναγγέλει την τραγωδία που θα ακολουθούσε μόλι επέστρεψαν στο σπίτι. Είχε μείνει μόνο του. Και γι' αυτό πιστεύω ότι αντέδρασε, έχανε τα πάντα, αν έχανε και την κοπέλα και γι' αυτό κάπως αντέδρασε. Παναγία μα μας έπιασε τρεμούλα, δεν μπορούσαμε. Το παλικάρι δεν μας έχει πειράξει εμά. ποτέ. Αλλά μάλλον η συνέχεια με τη γυναίκα του. Δύο χρόνια ήταν χωρισμένο και είχε φύγει η γυναίκα του. Οι περιγραφέ των γειτόνων συγκλονίζουν. Ο 54χρονο βγήκε από το διαμέρισμα και φώναξε στην αδελφή του πω σκότωσε την άτυχη αδομαντία. Σε κατάσταση παραλυρήματο έφυγε, έχοντα μαζί του το τετράχρονο αγοράκι αλλά και την καραμπίνα. Στέβηκε η αδελφή του με το που άκουσε το πρώτο χτύπημα. Στο δεύτερο χτύπημα είχε μπει ήδη η αδερφή του μέσα, είδε την κοπέλα σκοτωμένη. Πήρε αυτό το παιδί μετά και είπε ότι είπε εδώ στη γειτονιά ότι πάω το παιδί μου μια τελευταία βόλτα και επιστρέφω για να παραδοθώ. Άβησο σε ψυχή του ανθρώπου. Δεν ξέρει. Όταν κλείνει η πόρτα του καθενό, τι συμβαίνει μέσα, δεν ξέρει. Στι αστυνομικέ αρχέ σήμανε συναγερμό υπό τον φόβο η τραγωδία να πάρει μεγαλύτερε διαστάσει. Το θρίλερ συνεχίστηκε για αρκετέ ώρε ακόμη, μέχρι ο 54χρονο να παραδώσει το αγοράκι, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα υγεία σε συγγενικό του σπίτι στην περιοχή του Κατσαμπά και να παραδοθεί μαζί με το όπλο του εγκλήματο. Τι γίνεται αυτό το παιδί, ο ένα στο χώμα, άλλο στη φυλακή το παιδί. Ποιο ε, φυσιολογικό άνθρωπο φτάνει σε αυτό το σημείο. Σκοτώσει τη γυναίκα και να έχει παιδί. Θεωρείτε ότι όλα θα έγιναν μπροστά στο παιδί. Ε, έτσι ακούγονται. Τώρα παιδιά δεν ξέρω. Πριν από περίπου 20 μέρες μάλιστα, είχε κληθεί αστυνομία σε ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακή βία. Όμω η 33χρονη επέλεξε και πάλι να παραμείνει στην ίδια στέγη με τον 54χρονο, ο οποίο υποψιαζόταν ότι είχε πρόθεση να τον εγκαταλείψει μαζί με τον τετράγωνο χρονο αγοράκι και εκείνος να την παρακολουθεί, χρησιμοποιώντα ακόμη και ειδικέ συσκευέ παρακολούθηση. Αλλά την είδερνε όμω πάρα πολύ. Και έξω την έδερνε και πήγανε. Και τη η σήμανση εντόπισε και κατέσχεσε ένα καταγραφικό μέσα στο σπίτι, ενώ ο συζυγοκτόνο φέρεται να εξομολογήθηκε σε δικού του ανθρώπου ότι είχε τοποθετήσει μικρόφωνο ακόμη και μέσα στο αυτοκίνητό του, ενώ παρακολουθούσε και τη δραστηριότητά τη στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Ο πρόεδρο τη Τουρκία προειδοποίησε ότι η Ευρώπη και κυρίω η Ελλάδα απειλούνται με νέο κύμα προσφυγικών ροών από τη Συρία. Η Ευρώπη και κυρίω η Ελλάδα απειλούνται με νέο κύμα προσφυγικών ροών από τη Συρία, προειδοποίησε ο πρόεδρο τη Τουρκία. Ο Νταγί Περτογάν, σε ομιλία του στην Κωνσταντινούπολη, ανέφερε ότι ήδη οι πρώτοι πρόσφυγε από το Ιντλίπ τη Συρία έφτασαν στα τουρκικά σύνορα. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τη Συριακή επαρχία. Αν η βία ενάντια στους πολίτες του Ιντλίπ δεν σταματήσει, ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί. Σε αυτή την περίπτωση η Τουρκία δεν θα σηκώσει μόνη της το βάρος αυτής της μετανάστευσης. Διαμήνυσε ο Τούρκος πρόεδρος και συνέχισε τονίζοντας ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της πίεσης στην Τουρκία θα είναι κάτι που θα το νιώσουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως η Ελλάδα. Σύμφωνα με την τουρκική κυβέρνηση, η Τουρκία φιλοξενεί ήδη τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων παγκοσμίως, αφού στο εδαφός της έχουν καταφύγει περίπου 3,6 εκατομμύρια ΣΥΡΙ. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι έχει διαθέσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια για τη φιλοξενία τους. Τι τελευταίε ημέρε, οι δυνάμει του Άσαντ με τη στήριξη τη Ρωσία πραγματοποιούν αεροπορικέ επιδρομέ στην επαρχία Ιντλίμπ. Είναι το τελευταίο προπύργιο τη Συριακή Αντιπολίτευση που έχουν βρει καταφύγιο και τσιχαντιστέ. Σύμφωνα μάλιστα με κάποιε εκτιμήσει, η περιοχή βρίσκεται υπό τον έλεγχο παραστρατιωτικών που συνδέονται με παρακλάδια τη Αλκάιντα. Το 2018, Ρωσία και Τουρκία είχαν συμφωνήσει να χαρακτηριστεί η περιοχή ζώνη αποκλιμάκωση με παράλληλα πάυση κάθε εχθροπραξία. Τι τελευταίε εβδομάδε, ωστόσο, η εκεχηρία κατέρευσε. Μόνο το Σάββατο, οι αεροπορικέ επιδρομέ των δυνάμεων Άσαν Ρωσία στην πόλη Σρακέπ, βορειοδυτικά τη επαρχία, προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπων, σύμφωνα με εκπροσώπου τη Συριακή Αντιπολίτευση. Η Άγκυρα απέστειλε διπλωματική αντιπροσωπεία στη Μόσχα, επιδιώκοντα κατάπαυση του πυρό. Προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία και ειδικότερα η ισχυρή άνεμοι που επικρατούν στην Κρήτη από το πρωί τη Κυριακή. Μάλιστα, οι εκδρομή των ημερών βιώνουν τεράστια ταλαιπωρία λόγω του απαγορευτικού απόπλου που βρίσκεται σε ισχύ. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι αργά το βράδυ, ενώ από αύριο το πρωί θα εξασθενήσουν. Ώρες για γερά νεύρα βιώνουν χιλιάδε επιβάτε κάθε ηλικία που εν ώψη των εορτών, προκειμένου να βρεθούν στου προορισμού του, επέλεξαν τι τακτοπλοϊκέ συγκοινωνίε. Και αυτό γιατί φαίνεται ότι υπολόγισαν χωρί τον ξενοδόχο, που στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο καιρό. Με αποτέλεσμα από την Κυριακή να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα λιμάνια τη Κρήτη και του Πειραιά λόγω του απαγορευτικού απόπλου που βρίσκεται σε ισχύ. Η πολύ όρη ταλαιπωρία είναι αδιαμφισβήτητη, με αποτέλεσμα να μην λείπουν τα νεύρα και ο εκνευρισμό. Και ενώ οι επιβάτε παραμένουν καθυλωμένοι στα πλοία τη γραμμή την ίδια ώρα, όμω φαίνεται να έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση με τι πτήσει των αεροσκαφών και με τελευταία ενημέρωση από το αεροδρόμιο Ηρακλείου να αναφέρει ότι οι πτήσει διεξάγονται κανονικά. Επίση, όπω επισημαίνεται από τα λιμεναρχεία, οι πιβάτες καλό θα πρέπει να παραμένουν στα πλοία, καθώ αν ο καιρό αλλάξει και κοπάσουν οι άνεμοι, το απογορευτικό θα αρθεί και πλοία θα αποπλέψουν άμεσα. Μαζί με του θυελώδει ανέμου, σήμερα αναμένονται στην Κρήτη και ισχυρέ βροχέ. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο, ισχυρέ βροχέ αναμένονται στην Κρήτη σήμερα Δευτέρα, κυρίω από το απόγευμα και μετά, με τα φαινόμενα να διαρκούν μέχρι τι μεσημεριανέ ώρε αύριο Τρίτη, παραμονή Χριστουγέννων. Από αύριο το πρωί θα ξεκινήσει η σταδιακή εξασθένισή του. Από την πλευρά του, το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου εφιστά την προσοχή όλων, καθώ θα σημειωθούν και σήμερα θυελώδει άνεμοι, κυρίω στα μέχρι και το ισχυρό χαρτί του ενεργειακού αγωγού EastMed, που έχει ευρύτερη στρατηγική σημασία όχι μόνο για τη χώρα μα, αλλά συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ανατολική Μεσόγειο, αποτελεί την ηχηρή απάντηση τη Ελλάδα απέναντι στι κλιμακούμενε του... τουρκικέ προκλήσει και την επιθετική ρητορική τη Άγκυρας. Στι 2 Ιανουαρίου του 2020, θα υπογραφεί στην Αθήνα διακρατική συμφωνία για την υποστήριξη υλοποίηση του αγωγού EastMed. Στις 2 Ιανουαρίου του 2020, θα υπογραφεί στην Αθήνα διακρατική συμφωνία για την υποστήριξη υλοποίηση του αγωγού EastMed από του Πρωθυπουργού τη Ελλάδα και του Ισραήλ, κυριάκο Μητσοτάκη και Μέτσα Μιντανιάχου, και τον Πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία, Νίκο Αναστασιάδη. Ο διασυνδετήριο αγωγό έχει ω στόχο την απευθεία μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα τη Ανατολική Μεσογείου στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Φυσικού Αερίου μέσω τη Ελλάδα. Η αρχική δυναμικότητα του αγωγού είναι 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικό αερίο ετησίω. Ο αγωγό τη ακολουθεί υποθαλάσσια όδευση προ την Κύπρο, στη συνέχεια προ τι ακτέ τη Κρήτη και ακολούθω μέσω τη Πελοποννήσου και τη Δυτική Ελλάδα ω τι ακτέ τη Θεσπρωτεία και την Ιταλία. Είναι ένα αγωγό άγνωστο για το ευρύ κοινό που όμω, αν γίνει πραγματικότητα, θα αλλάξει τα δεδομένα σε ολόκληρη την περιοχή και θα έχει τεράστια ωφέλη για την Ελλάδα. Η κυβέρνηση Νεντανιάχου φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει το μεγάλο αυτό έργο, το οποίο έχει προπολογισμό 6 με 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπω τονίζουν οι ειδικοί, πρόκειται πράγματι περί έργο έργου ύψη της γεωπολιτικής σημασίας. Είναι ένα αγωγός που θα μπορεί να μεταφέρει φυσικό αέριο από τα μεγάλα κοιτάσματα που έχουν βρεθεί στη Μεσόγειο μέσω Κύπρου και Ελλάδα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο, ο αγωγός 1.900 χιλιομέτρων θα είναι βυθισμένο σε πολύ μεγάλα βάθη και γι' αυτό έχει πολλές δύσκολες τεχνικέ λεπτομέρειε. Η ανάπτυξη του αγωγού EastMen πέραν της Ευρωπαϊκή Ένωση χέρει εξ αρχή της ενεργού στήριξης των κυβερνήσεων των κρατών από τα οποία θα διέρχεται. Στο πλαίσιο αυτό, στα τέλη του 2018, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσει μεταξύ τη Κύπρου, τη Ελλάδα, του Ισραήλ και τη Ιταλία για την σύναψη διακυβερνητική συμφωνία για την υποστήριξη τη υλοποίηση του έργου. Το κείμενο αναμένεται να υπογραφεί στι 2 Ιανουαρίου του 2020 στην Αθήνα, σε συνέχεια τη έγκριση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην διεθνή επικαιρότητα, 200 πυρκαγιέ και είναι τέσσερι πολιτείε τη Αυστραλία. Ενώ την ίδια στιγμή, σε δεύτερο γύρο, θα κρυθεί η μάχη των προεδρικών εκλογών στην Κροατία. 200 πυρκαγιέ σε τέσσερι πολιτείε τη Αυστραλία. Οι μισέ και την πολιτεία New South Wales, 60 από αυτέ εκτό ελέγχου. Οι αρχέ φοβούνται ότι μπορεί να συνεχίσουν να καίνε για μήνε. Αφού αποφάσισε τελικά να διακόψει τι διακοπέ του στη Χαβάη, ο πρωθυπουργό τη Αυστραλία, Σκοτ Μόρισον, επιθεώρησε κέντρα διαχείριση τη κρίση. Εκτό από τι διακοπέ του, δέχεται κριτική και για την στάση του στη Συνοδοτοειδή για την κλιματική αλλαγή, που αρνήθηκε περιορισμό των ανθρακοριχείων. Ο ίδιο επιμένει ότι ακολούθησε τη σωστή πολιτική, αφού υπερασπίστηκε χιλιάδε θέσει εργασία. Η Αυστραλία είναι ο μεγαλύτερο εξαγωγέα άνθρακα και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οι αρχέ ελπίζουν τώρα ότι ο καιρό θα μαλακώσει με υπηρότερε θερμοκρασίε και ανέμου, βοηθώντα έτσι το έργο κατάσβεση. Σε δεύτερο γύρο θα κρυθεί η μάχη των προεδρικών εκλογών στην Κροατία. Ελαφρύ προβάδισμα έδωσαν οι κάλπε του πρώτου γύρου στον υποψήφιο τη κέντρο αριστερά και πρώην πρωθυπουργό Ζόραν Μιλάνοβιτ. Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, συγκέντρωσε ποσοστό 29,55% σχεδόν τρει μονάδε παραπάνω από την απερχόμενη πρόεδρο και υποψήφια τη κεντροδεξιά Κολίντα Γκράμπαρ Κιτάροβιτ, που είχε ποσοστό 26,65%. Λίγες ημέρες πριν αναλάβει για πρώτη φορά την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κροατία επιστρέφει στις κάλπες της 5 Ιανουαρίου για ένα εκλογικό ντέρμπι με την απερχόμενη πρόεδρο πάντω να παραμένει αισιόδοξη. Στην Ιαπωνία, η ιατρική περίθαλψη και η τεχνολογία γίνονται ένα και συμμαχούν στο να ζουν περισσότερα χρόνια οι άνθρωποι, αλλά κυρίω να ζουν καλύτερα. Σε έναν κόσμο που τα τελευταία 60 χρόνια ο αριθμό των ανθρώπων πάνω από τα 65 έχει διπλασιαστεί, η Ιαπωνία είναι από τι χώρε με τα μεγαλύτερα ποσοστά ηλικιωμένων ανθρώπων. Πάνω από το 25% του πληθυσμού είναι εδώ 65 ετών και πάνω. Ζουν περισσότερα χρόνια, αλλά πάνω απ' όλα ζουν καλύτερα. Στην Ιαπωνία οι νέες τεχνολογίες έχουν βοηθήσει τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να δραστηριοποιηθούν στην υγεία και την καινοτομία για να προσφέρουν στους ηλικιωμένους μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Μια κοινωνία που γυράσκει είναι μια σοβαρή πρόκληση για το σύστημα περίθαλψης. Οι λύσει που εφαρμόζονται στην Ιαπωνία ήταν στο επίκεντρο τη Διεθνού Συνόδου που έγινε στο Τόκιο, η οποία συγκέντρωσε ειδικού στον τομέα δημόσιου φορεί και startup. Η κεντρική ιδέα τη Ιαπωνική στρατηγική είναι να δημιουργήσει ένα ψηφιακό σύστημα φροντίδα μέσω τη σύγκληση ιατρικών δεδομένων και τεχνολογία. Η Ιαπωνία εφαρμόζει μια νέα νομοθεσία που επιτρέπει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να χρησιμοποιούν και να επεξεργάζονται ανώνυμα ιατρικά δεδομένα. Η συλλογή των στοιχείων αρχίζει από το δωμάτιο του ασθενή. Οι νοσοκόμε μεταφέρουν απευθεία στου υπολογιστέ πληροφορίε, όπω τη θερμοκρασία του ασθενή, την αρτηριακή πίεση, τα κλινικά τεστ και τη θεραπευτική αγωγή που ακολουθείται. Η συγκεκριμένη διαδικασία μειώνει τον όγκο εργασία των νοσηλευτριών και βελτιώνει την ακρίβεια τη καταγραφή των δεδομένων, τη λειτουργία του συστήματο υγεία και την παραγωγή φαρμάκων. Το Ιαπωνικό Ασφαλιστικό Σύστημα στηρίζεται σε δισεκατομμύρια δεδομένα που προέρχονται από πάνω από 125 εκατομμύρια πολίτε. Αυτά προσφέρουν τεράστιε ευκαιρίε αξιοποίηση. Οι καινοτομίε στον ψηφιακό χάρτη περίθαλψη τη χώρα έχουν δημιουργήσει μεγάλε επιχειρηματικέ ευκαιρίε για τι ιατρικέ εταιρείε. Το project για το Εργαστήριο Μελλοντική Περίθαλψη τη ΣΟΜΠΟ αναπτύσσει, για παράδειγμα, καινοτόμε τεχνολογίε για τι ανάγκε του γυράσκοντο πληθυσμού. Υπάρχει για παράδειγμα το αναπηρικό καροτσάκι τεχνικής νοημοσύνης που μπορεί να κινείται αυτόματα σε μια προκαθορισμένη διαδρομή, το κρεβάτι που αλλάζει σχήμα, οι αισθητήρε σώματος για το μπάνιο και το κρεβάτι. Όλα αυτά θα βοηθήσουν πολύ τους ηλικιωμένου. Πέρα από τις τεχνολογικές λύσεις, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός καθώς μπορεί να απλοποιήσει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στον ασθενή και τη συσκευή φροντίδας ή το πρόσωπο που τον φροντίζει. Αυτό συμβαίνει με τη συσκευή εικονική πραγματικότητα τη εταιρεία Silverwood. Προσωμιώνοντα πω είναι να έχει σάνια βοήθα τον κόσμο να κατανοεί τα αποτελέσματα αυτή τη ασθένεια και του τρόπου που μπορεί να έχει για να διαχειριστεί τέτοιου ασθενεί. Στα αθλητικά νέα, σε ένα γήπεδο χωράφι, ο Όφη εμφανίστηκε ξανά μέτριο εκτό έδρα, με αποτέλεσμα να κάνει ο Πανετολικό εναντίον του την πρώτη του νίκη με 2-0. Μπορεί όφιλε να παίζει ανατακτά χρονικά διαστήματα ποδόσφαιρο, όμω ο αγωνιστικό χώρο δεν τον βοήθησε να συνεχίσει σε αυτό το επίπεδο. Σε ένα μάτσο που δεν έπρεπε να ξεκινήσει ποτέ για τη σωματική αικαιρεότητα των ποδοσφαιριστών. Ο Σόουζα με τον Μάνο συνδυάστηκαν ωραία και μπαίνει στην περιοχή για να εκτελέσει ο Κνέτ. Παλιά προ τον Τσιλιανίδη που έχει την ευκαιρία να εκτελέσει. Στο δεξί του η μπάλα θέλει να κάνει πάσα. έδωσαν τη λύση η αμυντική του παντολικού ο Μπράουν προσπαθεί να πάει σε μια προσπάθεια για να βγει χώρο να σεντράρει και το κάνει εξαιρετικά ο Μπράουν μένει όφη με ένα σούτ που φεύγει έξω πολύ νερό Δίας κατεβάζει και σεντράρει αλλιώνει την πορεία της μπάλας στον Μαρινάκη ο Μιμήτος σε ένα σούτ χωρίς δυναμή στο πρώτο δοκάρι αυτή τη φορά η μπάλα ο Στάικος σε ένα σούτ χωρίς τυχή Έλα. και η παλιά προς τον Φιγκερέντο είναι καλή μπορεί να τη βρει στο βηματισμό και να εκτελέσει <σχεστόλιο> θέλει να γυρίσει για τον Μάνο ο οποίος προσπαθεί να ξεφυγεί το σούτ ωραία σκαυτό στο ριζόντιο δοκάρι ο Τσιλιανίδης Ήρθε η μεγάλη στιγμή Με τον Δίας σε αυτό το κόρνερ Η ο Μαρσιάλ στην προσπάθεια Έξω ο Ιωβάνοβιτς Μιμητό Ωραία περνάει Για τον Σανιά η σέντρα Δοκάρη Στο 77 Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό Ο Μπάιροβιτς κατεβάζει Και θέλει να βρει η ευκαιρία στο 78 το παιχνίδι που έπαιξε η μπάλα μια φαινομενικά πολύ προωθημένη μεταβίβαση κόλλησε η μπάλα και του στρώθηκε τέλεια για να το τελειώσει και ξανά στο προσκήνιο με τον Ντουάρτε έπεσε στο έδαφος ζήτησε πέναλτι όχι του Λεωμανούχος στην επικοινωνία Τώρα δείχνει το VAR, θα πάει να το δει. Το μια άλλη κάμερα, πέναλτι. Έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι, ωραία εκτελεσμένο. 2-0, γκολ για τον Πανετολικό. Ένας επιθετικός ο Βαγγέλης Νικοκυράκης. Πλευρά Σόφου ευθεσία αλλαγέ. Γέμισμα στην περιοχή. Κεφαλιά φεύγει έξω. Κεφαλιά από τον Νίκο κυρίε και κύριοι, αυτή ήταν η αναλυτική σα ενημέρωση από εμά. Μην χάσετε στι 8.30 την εκπομπή Νότο Σπορ με τον Αλέξη Πόθο. Καλό σα βράδυ.